Για την ΑΕΛ το παιχνίδι με τον Άρη ήταν μια αναμέτρηση χωρίς γυρισμό και μόνο η νίκη θα μπορούσε να την κρατήσει ζωντανή στην προσπάθεια που καταβάλει για να παραμείνει στην κατηγορία. Το τελικό 2-2 έδωσε συνέχεια στην παράδοση των δύο ομάδων, αλλά παράλληλα έδωσε τέλος και στις ελπίδες της ΑΕΛ για παραμονή στη Super League. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καταδικαστικό για τους Βυσσινοί, που μπορεί μαθηματικά να έχουν κάτι ακόμη, αλλά πλέον κανείς δεν πιστεύει ότι μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση και να παραμείνουν στην κατηγορία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που ξεκινήσαμε, τον τρόπο που προηγηθήκαμε. Έχουμε πάλι ευκαιρία με το Τσιμπάμπα να κάνουμε το 2-0. Έχουμε τρίτη ευκαιρία να κάνουμε το 3-0. Δηλαδή με τρία σουτ χάσαμε το παιχνίδι. Και το ένα προήρθε από δικό μας λάθος, Λίστρη Σιωτάλ. Και χάνοντας αυτό τον παίχτη, τον οποίο άλλαζε το παιχνίδι, είχαμε δώσει ειδικές κατευθύνσεις και στην επίθεση καθώς βρισκόμασταν, σταματούσε τις επιθέσεις του αντιπάλου, αλλά και στην επιθετική μας ανάπτυξη. Και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε ευχαριστημένοι που ισοφαρίσαμε στο 90. Δηλαδή γίνονται πράγματα που δεν τα χωράει η λογική. Όντως οι πιθανότητες έχουν μειωθεί όπως σας είπα. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Γνωρίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα προχωρήσουμε όμως. Και θεωρώ, είδατε μια ομάδα η οποία λειτουργούσε πολύ σωστά. Ο Άρης πανικοβλήθηκε από τον τρόπο τον οποίο δημιουργούσαμε τις επιθέσεις. Εδώ συμβαίνουν πράγματα περίεργα σε κάθε παιχνίδι. Μόνο εμείς τους χάσαμε, γιατί δεν βοηθάνε ούτε τη Λάρισα. Μόνο εμείς πάθαμε αυτή τη στιγμή μια τρομερή ζημιά, γιατί είχαμε το παιχνίδι στα χέρια μας και δυστυχώς δεν πήραμε την νίκη. Φίλαθλοι, γνωρίζω ότι ο κόσμος μας και εκείνος πονάει. Όλοι αγωνιούμε για να κερδίσουμε. Εμείς από την πλευρά μας, όποιες και να είναι αντιδράσεις του κόσμου μας, θα πρέπει να σιωπήσουμε, να σκύψουμε το κεφάλι και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Η ισοπαλία της ΑΕΛ με τον Άρη φαίνεται πως φέρνει ραγδαίες εξελίξεις στους Βυσσινοί. Το γεγονός ότι τα πράγματα πλέον έγιναν εξαιρετικά δύσκολα ως απίθανα, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια για να παραμείνει η ιστορική ομάδα της Super League, αναγκάζει τον πρόεδρο Κώστα Πυλαδάκη να κοιτάξει την επόμενη μέρα. Όλα λοιπόν συνηγορούν πως η ΑΕΛ έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του ανθρώπου που θα κάτσει στον πάγκο της στη νέα περίοδο. Ο πρόεδρος της ΑΕΛ, εισακούοντας τη λαϊκή απέτηση για πρόσληψη του Σάκη Τσιόλη στον πάγκο, σύμφωνα με πληροφορίες έχει κάνει την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με τον Καρδιτσιώτη τεχνικό. Αυτό που βγαίνει προς το παρόν είναι πως οι όποιες συζητήσεις αφορούν συνεργασία για τη νέα περίοδο και όχι για τώρα.